Κύριε Πετράκο, μπορείτε να μας κάνετε πιο απλό για το μέσο θεατή τι σημαίνει ακριβώς παροχή νούμερο 4. Εντάξει, είναι οι παροχές που χρησιμοποιούν για βιομηχανικό ρεύμα, οι μεγάλες βιοτεχνίες, και έχει μεγάλη ισχύ, πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Οικονομικά δεν μπορώ να σας πω πόσο στοιχίζει μια νούμερο 4 παροχή, αλλά ξέρω ότι είναι οι μεγαλύτερες παροχές που έχουμε, είναι οι βιομηχανικές παροχές. Η ΔΕΗ έχει καμία σχέση με την εγκατάσταση, την ηλεκτρολογική που έγινε στο παγοδρόμιο της Ιστιαίας? Από ό,τι ξέρω, όχι. Γιατί είναι με μια μπαλαντέζα, με ένα ανίμ καλώδιο που δεν έχει καμία σχέση με τα καλώδια της ΔΕΗ. Συνήθως εσείς ως ΔΕΗ δεν κάνετε εγκαταστάσεις τέτοιες, έτσι δεν είναι? Τώρα πλέον τις κάνουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες αυτή την εργασία? Εμείς κάνουμε παροχές, όπως μπορεί να σας εξηγήσει και ο τεχνικός τομέας, όταν μας κάνει αίτηση κάποιος πελάτης μας και πάμε και δούμε, κάνουμε μελέτη και του δώσουμε το ρεύμα, γιατί είναι δύσκολη παροχή, δεν είναι εύκολες παροχές αυτά. Ένα συνηθισμένο σπίτι συνήθως τι παροχή έχει? Έχει μονοφασική παροχή, πολύ μικρή παροχή. Είναι μονοφασική νούμερο ή μέχρι νούμερο 2 παροχή μπορεί να δώσουμε σε σπίτια. Κύριε Χασανδρινέ, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για το κομμάτι της ασφάλειας της μιας οποιασδήποτε σύνδεσης. Ενημερωθήκαμε ότι το παγοδρόμιο συνδέθηκε με το Δημαρχιακό Μέγαρο και η σύνδεση έγινε εν αέρια. Αυτό υπάρχει πιθανότητα να εγκυμονεί κάποιους κινδυνούς? Αυτό το γνωρίζουν περισσότερο οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου που έβαναν το καλώδιο. Εμείς είμαστε μέχρι την παροχή που υπάρχει στο Μέγαρο. Από εκεί και πέρα υπεύθυνοι είναι οι ηλεκτρολόγοι. Είναι άνθρωποι τους οποίους έχουμε εμπιστοσύνη και πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Δεν σας ρωτώ αυτό. Εγώ σας ρωτώ αν οι εναέριες συνδέσεις υπάρχει πιθανότητα να δημιουργούν κάποιους κινδύνους. Όχι. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα όταν υπάρχουν η ασφάλεια που πρέπει και είναι ασφαλισμένο το καλώδιο όπως πρέπει να είναι. Επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας υποσταθμός της ΔΕΗ πίσω από το κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής, για ποιον λόγο δεν έγινε εκεί η σύνδεση και έγινε με το Δημαρχιακό Μέγαρο? Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς. Πιθανόν δεν μπορούσε ο Δήμος, δεν έγινε κάτι από το Δήμο για να μας πάρουν. Δεν ζητήσαν τίποτα από εμάς, κάποια παροχή για να κάνουμε. Μήπως εκεί ήταν μικρότερη η τάση και δεν μπορούσε να σηκώσει αυτό το φορτίο? Αυτό πάλι του Δήμου είναι, η παροχή που υπάρχει στην Αγία Παρασκευή δίπλα είναι του Δήμου. Πιθανόν είναι μικρότερη, είναι νούμερο 3 παροχή. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς, το γνωρίζουν οι ηλεκτρολόγοι που ξέρουν τι έχουν για να βάλουν, για να δώσουν την παροχή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσαλίκη, ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο για αυτό το οποίο εσείς ονομάζετε ανταποδοτικά τέλη. Πώς ακριβώς υπολογίζετε? Τα ανταποδοτικά τέλη αφορούν το... Εννοείται για τα σπίτια, πώς υπολογίζετε? Όχι, σας αναφέρομαι για τους λογαριασμούς του Δήμου. Δηλαδή, οι κιλοβατόρες οι οποίες καταναλώνονται από το Δήμο, τα δημοτικά τέλη και πώς γίνεται ο υπολογισμός. Τα δημοτικά τέλη αφορούν καθαρά τα... ό,τι είναι για τα σκουπίδια, να το πω έτσι, για το, και ό,τι είναι για επιφάνεια, για φωτιζόμενες επιφάνειες. Δηλαδή, πληρώνουμε φωτισμό οδών πλατιών και φυσικά όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. Εννοούσα ακριβώς πώς γίνεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και του Δήμου. Δηλαδή, έχουμε τις κιλοβατόρες τις οποίες καταναλώνει ο Δήμος, όμως η ΔΕΗ εισπράττει τα δημοτικά τέλη αντί το Δήμο, έτσι δεν είναι? Εσείς δεν τα εισπράττετε τα... Ωραία. Οπότε, όταν έρχεται ο Δήμος να πληρώσει το λογαριασμό του, πώς γίνεται η συναλλαγή? Αυτό σας ρωτώ. Η συναλλαγή είναι συμψηφιζόμενη. Δηλαδή, εισπράττουμε τα δημοτικά τέλη και από αυτό αφαιρούμε το λογαριασμό του Δήμου. Κάθε μήνα γίνεται αυτό, κάθε 2 μήνες, ανάλογα που έχει λογαριασμό. Οι μεγάλες παροχές πάνε ένα μήνα, οι μικρές πάνε ένα δίμηνο. Έχετε εικόνα ενός λογαριασμού του Δήμου? Όχι, τώρα δεν έχω εικόνα. Αυτά βγαίνουν από τη Χαλκίδα, από το κεντρικό κατάστημα και αποστέλλονται στον κάθε Δήμο χωριστά.
Οπότε δηλαδή το τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ της Ιστιαίας δεν γνωρίζει τι κατανάλωση κάνει ο Δήμος Ιστιαίας Έδιψου. Τις καταναλώσεις έχουμε σε κάθε παροχή χωριστά. Ναι, σαν σύνολο δεν το ξέρω, όχι.